Σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο αναδιάρθρωση των Κυπριακών αερογραμμών που αναμένεται να ολοκληρωθεί το συντομότερο, δηλώνει ο Τάσο Μητσόπουλο. Ήδη ο στόλο του κρατικού αερομεταφορέα μειώθηκε κατά δύο αεροσκάφη και γίνεται προσπάθεια για να αποδεσμευθούν ακόμη δύο, προκειμένου να υπάρξει πλήρη εναρμόνιση με το κυβερνητικό σχέδιο αναδιάρθρωση που προβλέπει την παραμονή έξι αεροσκαφών συνενό εφεδρικού. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία σε ό,τι αφορά τον τερματισμό της μίσθωσης αεροσκαφών σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση δρομολογίων και σε ό,τι αφορά ε, την σύπτυξη υπηρεσιών για την εξοικονόμηση πόρων. Αντιδρούν οι πιλότοι οι οποίοι επικαλούνται τη μελέτη ξένων εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια θα αποβεί εις βάρος του κρατικού αερομεταφορέα. Η γερμανική εταιρεία εμπειρογνώμων Lufthansa Consulting έχει κάνει μελέτη για έξι αεροπλάνα ο στόλος να αποτελείται από έξι αεροπλάνα των Κυπριακών αερογραμμών και τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι ένα τέτοιο σενάριο θα είναι καταστροφικό για την εταιρεία και επίσης θα έχει και μείωση στις αφήξεις τουρισμών λόγω της μειωμένη χωρητικότητας των αεροσκαφών του στόλου. Αρκετοί εργαζόμενοι αναμένεται ότι θα αποχωρήσουν άμεσα, ενώ και άλλοι θα ακολουθήσουν μετά το τέλο τη καλοκαιρινή περίοδου. Ο συνολικό αριθμό των αποχωρήσεων υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 490 άτομα. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται κλιμακωτή μείωση μισθών για όλο το προσωπικό πλην των πιλότων, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει για οριζόντιε περικοπέ.